ευχαριστήσω που ήρθατε και διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας. Αυτή η συνάντηση έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετό καιρό, γιατί μαζί περάσαμε αρκετά δύσκολα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω και γι' αυτό, γιατί φιλοξενήσατε τα άρθρα μου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με φιλοξενήσατε σε εκπομπές στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, και σε αυτό σας είμαι υποχρεωμένος. Οπότε θεωρώ ότι περάσαμε την πανδημία σχεδόν χέρι-χέρι. Εγώ έλεγα και εσείς τα επικοινωνούσατε. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία αυτό, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Φυσικά οφείλω πολλά και στους συναδέλφους σας των Αθηνών που με βγάλαν στα εθνικά δίκτυα. Νομίζω γνωριζόμαστε όλοι, κάποιος από κοντά, κάποιος από πιο κοντά. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1971. Τελείωσα εδώ το δημόσιο 8ο Γενικό Λύκειο, τελείωσα την ιατρική της Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκα στο εξωτερικό και εργάστηκα στον Παπα-Νικολάου ως δικαιωμένος γιατρός. Παράλληλα, δούλεψα στην Ολυμπιακή Αεροπορία στο αεροδρόμιο για 15 συναπτά έτη και γι' αυτό έχω και 15 χρόνια βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Το τονίζω αυτό γιατί είναι ένα από τα παράσημα της ζωής μου. Μετά την οικογένειά μου, αυτά τα 15 χρόνια στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ασχολούμαι με τα κοινά, διδάσκω στην ιατρική του Άπη Θήτα, στο νεοσύστατο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ένα διαμάντι για την πόλη μας. Και πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Κάθε χρόνο οι φοιτητές που κάνουν αίτηση ξεπερνούν τους 2.000, ενώ παίρνουμε μόνο 60 άτομα. Αυτό δεν έχει φωτιστεί αρκετά. Σας το δίνω και σαν τροφή για έρευνα, αν θέλετε να κάνετε ή να το τονίσετε. Το Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το μοναδικό στην Ελλάδα, το πρώτο μάλλον, γιατί τώρα ξεκίνησε και η Αθήνα, είναι πραγματικό κόσμο και πρέπει να το προσέξουμε. Με τα κοινά ασχολούμαι από το 2002. Είχα τότε συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του Παπαγεωργόπουλου στην 5η κοινότητα. Είχα βγει πρώτος αναπληρωματικός το 2006, που ήταν φοβερή επιτυχία για μένα, πρώτη φορά χωρίς να κάνω αγώνα, μόνο με τους ασθενείς μου κατάφερα και πήρα 1.500 σταυρούς τότε. Το 2006 εξελέγην στην 5η κοινότητα, ανέλαβα πρόεδρο σε πολλές επιτροπές, κυρίως όμως είχα την Επιτροπή της Κοινωνικής Πολιτικής. Τις επόμενες δύο τετραετίες ήταν δήμαρχος ο κ. Μπουτάρης, ο οποίος με τίμησε με το να με βάλει στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ως λαϊκό μέλος, αναγνωρίζοντας 5 πράγματα τα οποία έχω προσφέρει στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να το λέω και να το αναγνωρίζω του Κυριάννη. Το 2019 αποφάσισα να ασχοληθώ με όλη την πόλη, να μην επικεντρώσω μόνο στην τοπική κοινωνία της 5ης κοινότητας, και διάλεξα ένα μη κομματικό ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο, το οποίο είχε όλα τα εχέγγυα, εάν κέρδιζε, να προσφέρει στην πόλη πολλές υπηρεσίες και να χαράξει μια λαμπρή πορεία. Κατάφερα και βγήκα πρώτο σε σταυρού στο ψηφοδέλτιο τότε του Ζέρβα. Και με πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι την τίμησα αυτή τη θέση, τον 1,5 χρόνο, του 18 μήνες που την υπηρέτησα, και αυτό δεν το λέω εγώ, αν θέλετε, και που ίσως έχω και για να μην περιαυτολογήσω. Είναι άποψη όλων των Δημοτικών Συμβούλων και όλων των Δημοτικών Παρατάξεων, από την δεξιά μέχρι και την αριστερά, και αυτό φάνηκε από τη στάση που κράτησαν όταν επήλθε η ρήξη με την διοίκηση Ζέρβα. Εκεί όλες οι παρατάξεις, όλο το τόξο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με στήριξε. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ τιμητικό και μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω και να κάνω ό,τι έκανα από εκεί και πέρα. Δηλαδή, να αρθρώσω λόγο πολιτικό μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να είμαι αντιπολιτευτικός και να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες των ανθρώπων οι οποίοι με στείλαν σε εκείνα τα έδρανα. Το να κάτσει κανείς να λουφάξει ή να είναι αδιάφορος, όπως υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι δυστυχώς που είναι αδιάφοροι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε παρόν βγαίνουν να πούνε στις τηλεδιασκέψεις, είναι κάτι θλιβερό και δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε μια τέτοια αυτοδιοίκηση αν θέλει η πόλη να πάει μπροστά. Θα έρθω δυστυχώς στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο συγκλώνησε όλους μας. Αυτό το τραπέζι ήθελα να το κάνω αρκετές μέρες πριν, αλλά το κάνω τώρα γιατί υπήρξε και προσωπικό πένθος σε αυτό το δυστύχημα. Έχασα την 20χρονη βαφτιστήρα μου, αλλά επειδή η ζωή συνεχίζεται και η επικαιρότητα τρέχει και επειδή θα έρθουν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι εθνικές εκλογές, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οπότε πρέπει να προχωράνε τα πράγματα και ο πόνος είναι βουβός για τον καθένα μας. Τώρα, το δυστύχημα των Τεμπών, έτσι όπως το είδα εγώ, μου έθεσε μέσα μου έτσι το μεγάλο ερώτημα, και θα το αναπτύξω σήμερα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα, της ασφάλειας που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Και ο κάθε